ξεκινήσουμε ανεβαίνοντας την κλίμακα των μακαρισμών, το βιβλίο του Jim Forrest που μας κράτησε συντροφιά τις τελευταίες μας εκπομπές. Είχαμε φτάσει στο σκαλοπάτι που αναφερόταν στην πραότητα, μακάρι η πραής. Θυμάμαι τον πατέρα Νικόλαο, τον οποίο γνώρισα, λέει ο Jim Forrest, το 1987 στο Λένιγκραντ, όπως λεγόταν τότε η Αγία Πετρούπολη. Πριν μπει στην ιερατική σχολή ήταν πυρηνικός φυσικός. Αν τα πράγματα έρχονταν ελαφρώς διαφορετικά στη ζωή μου, μάλλον τώρα θα έφτιαχνα πυρηνικά όπλα, μου εξομολογήθηκε. Έτσι συζητήσαμε για τις επιρροές της ζωής του που τον έστρεψαν στη χριστιανική πίστη. Γεννημένος το 1944 στο Ψκόβ, προερχόταν από χριστιανική οικογένεια, αλλά από παιδί έπαψε να πηγαίνει στην εκκλησία και να έχει οποιαδήποτε σχέση με τη θρησκεία. Προσπαθούσα να κρύψω κάθε ίχνος πίστης. Ντρεπόμουν να το δείξω ή να το ομολογήσω μπροστά σε μαθητές και δασκάλους. Έτσι και φορούσε σταυρό, σε κορόιδευαν. «Α, εσύ τώρα έγινες παπάς». Ήταν πολύ σκληρά τα χρόνια για τους πιστούς. Δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Πολλές εκκλησίες έκλεισαν. Έτσι έμαθα κι εγώ να τους δίνω τις απαντήσεις που ήθελα να ακούσουν, αυτές που ακούγαμε στην τηλεόραση ή διαβάζαμε στις εφημερίδες. Η αδελφή του είχε πεθάνει στην πολιορκία του Λένιγκραντ και ο πατέρας του, γεννημένος το 1915, βρισκόταν στη φυλακή για κάποια χρόνια επί σταλινισμού πριν τον πόλεμο. Ωστόσο ο πατέρας μου δεν έχασε ποτέ τη χριστιανική θεώρηση της ζωής. «Δέξου τη ζωή όπως σου έρχεται», μας έλεγε πάντοτε, «και ποτέ μην θεωρείς υπεύθυνο άλλον από τον εαυτό σου». Ο πατέρας μου ήξερε ποιοι έφταιγαν που φυλακίστηκε, αλλά ποτέ δεν μίλησε για αυτούς με θυμό. Από την εφηβεία του, ο πατήρ Νικόλαος αφοσιώθηκε στην επιστήμη και τελικά σπούδασε φυσική στο πανεπιστήμιο, φτάνοντας κάποια στιγμή να γίνει ειδικός στο διαχωρισμό των ισοτόπων. Τότε, στο Ινστιτούτο που εργαζόμουν, άρχισα να ειδικεύομαι σε στρατιωτικές εφαρμογές και επίσης δημοσίευσα και ορισμένα επιστημονικά μου άρθρα. Ήμουν παντρεμένος και πατέρας. Άρχιζα σιγά σιγά να γεύομαι την επιτυχία στη ζωή μου. Και όμως αισθανόμουν πως κάτι έλειπε και ελκυόμουν από την εκκλησία. «Πώς έγινε αυτό?», ρώτησα. «Στην εκκλησία αισθανόμουν σαν στο σπίτι μου. Μια μέρα, θυμάμαι, πέρασα έξω από μια εκκλησία στο Λένιγκραντ, από τις λίγες που δεν είχαν κλείσει. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Κάποια ακολουθία ετελείτο μύριζε θυμίαμα. Αισθανόμουν ότι στο θυμίαμα αυτό βρίσκονταν οι γονείς και οι προγονείς μου. Δες και με πήραν από το χέρι, με οδήγησαν μέσα». Η πορεία του είχε πολλά στάδια από εκεί και πέρα. Ο επίσκοπος ενδιαφέρθηκε γι' αυτόν, ο πατέρας και ο θείος του του έδωσαν κάποια βιβλία. Η μελέτη είναι σημαντική, όμως πάνω απ' όλα είμαι από εκείνους που έχουν ανάγκη να πλησιάζουν τα πάντα με την καρδιά. Μου αρέσει να αισθάνομαι, όχι μονάχα να γνωρίζω. Σταδιακά άλλαξα πορεία. Το 1978, μετά από 9 χρόνια με την φυσική, άφησα τη δουλειά μου στο Ινστιτούτο και μπήκα στην ιερατική σχολή. Αν δεν ήταν όμως η οικογένειά μου, δεν θα έκανα ποτέ την αρχή. Δόξα τω Θεώ, η γυναίκα μου βάδισε και αυτή τον ίδιο δρόμο. Κανείς από τους δικούς μου δεν προσπάθησε ποτέ να με εξαναγκάσει να πιστέψω ή να με πείσει με επιχειρήματα. Ασφαλώς, αλλά πάντα έβλεπα σε αυτούς τους ίδιους τι σημαίνει να είσαι χριστιανός. Ανάλογη πραότητα διακρίνει κανείς και στην Αμερικανίδα Ρόζα Πάρκς, ενεργό μέλος της Εκκλησίας των Μαύρων στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα και τοπική γραμματέα της Εθνικής Ένωσης για την πρόοδο των εγχρώμων. Το 1955 δούλευε ως μοδίστρα σε ένα κατάστημα του Μοντγκόμερι. Την 1η Δεκεμβρίου, μετά τη δουλειά, έκανε τα ψώνια της και μπήκε στο λεωφορείο για το σπίτι.
λεωφορείο βλέπω ότι οι θέσεις για τους μαύρους στο πίσω μέρος μου ήταν πιασμένες. Υπήρχε μονάχα ένα κενό κάθισμα στη μέση από αυτά που προορίζονταν μεν και για μας, φτάνει μόνο να μην ήθελε να κάτσει κάποιος λευκός. Στην τρίτη στάση μπήκαν κάποιοι λευκοί και έκατσαν στις ορισμένες για τους λευκούς θέσεις. Μονάχα ένας έμεινε όρθιος. Τότε ο οδηγός γυρίζει και ζητά να αδειάσουν εκείνες οι τέσσερις θέσεις, δηλαδή αυτές όπου καθόμασταν τέσσερις μαύροι. Για να βολέψει έναν επιβάτη έπρεπε να σηκωθούμε όλοι. Αυτό ήταν φυλετική διάκριση. Την πρώτη φορά κανείς μας δεν κουνήθηκε. Όταν το είπε ξανά, τα λόγια του ακούστηκαν σαν απειλή. «Το καλό που σας θέλω, σηκωθείτε και ελευθερώστε τις θέσεις». Τότε οι άλλοι τρεις σηκώθηκαν. Ο οδηγός με κοίταξε και με ρώτησε αν σκόπευα να σηκωθώ. «Όχι», του απάντησα. «Αν δεν σηκωθείτε, θα σας συλλάβω». Του είπα να το κάνει, να με συλλάβει. Ήμουν πολύ κουρασμένη για να σηκωθώ. Άλλη κουβέντα δεν ανταλλάξαμε. Πράγματι, η Ρόζα Πάρκς συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή. «Δεν χάρηκα καθόλου», σχολιάζει, «αλλά δεν θυμάμαι να φοβήθηκα υπερβολικά. Απλώς νευρίασα που μου χάλασαν τη μέρα, γιατί ήλπιζα να γυρίσω σπίτι, να μαγειρέψω βραδινό και να κάνω όσα είχα να κάνω το απόγευμα». Το ίδιο βράδυ, 40 μαύροι πάστορες, μεταξύ τους και ο προσφάτως χειροτονηθής Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, συναντήθηκαν και αποφάσισαν πως είχε έρθει πια η ώρα να μπει τέλος στο καθεστώς της διάκρισης στα λεωφορεία της πόλης. Ο Κίνγκ, ο νεότερος ιερωμένος της ομάδας, εκλέχθηκε επικεφαλής του κινήματος Ένωση για τη Βελτίωση του Μοντγκόμερι. Τα επόμενα χρόνια οι μαύροι του Μοντγκόμερι αρνούνταν να επιβιβαστούν σε λεωφορεία όπου ίσχυε αυτό το καθεστώς και διένυαν πολλά χιλιόμετρα με τα πόδια. Άντεξαν τον κόπο και την εξάντληση, αλλά και απειλήθηκαν, εξυβρίστηκαν, έπεσαν θύματα βίας και εμβομβιστικών επιθέσεων. Η μακρά πορεία τους έληξε μόνο όταν το ανώτατο δικαστήριο καταδίκασε ως αντισυνταγματικές τις φυλετικές διακρίσεις στα μέσα μεταφοράς και ανέτρεψε την καταδίκη της Ρόζα Πάρκς. Το πλήγμα για όλο το σύστημα των διακρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν καθοριστικό. Το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων που γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1955 πυροδοτήθηκε από την πραότητα μιας κουρασμένης πλην αποφασισμένης χριστιανής κυρίας που απάντησε όχι σε έναν οδηγό λεωφορείου. Το κεφάλαιο που μόλις διαβάσατε γράφτηκε μέσα στη Σαρακοστή, λέει ο Τζιμ Φόρεστ. Υπάρχει μια προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου που κάνουμε καθημερινά όλες τις εβδομάδες της νηστείας πριν το Πάσχα. Είναι μια επίγουσα έκκληση προς το Θεό να μας χαρίσει το δώρο της πραότητας με όλες τις τις αρετές. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και εργολογίας μίμιδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χαρισέ μη το σοδούλο. Ναι, κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα αιμά πτέσματα και μη κατακρινήν των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάρι οι πραείς λοιπόν, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, εσύ που θες να κατακτήσεις όλη τη γη τώρα, πρόσεχε. Αν είσαι πράος, θα την αποκτήσεις. Αν είσαι αδίστακτος, θα σε αποκτήσει εκείνη. Και ο Απόστολος Παύλος, και ιδού ζώμεν, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Σε κάθε δίκαιο άνθρωπο, ο Χριστός υπόσχεται αυτό που λαχταρά. Ανάπαυση για τους πενθούντες, δικαίωση για όσους πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη. Στους πράους ο Θεός υπόσχεται έναν τόπο ανάπαυσης. Οι Εβραίοι γνώριζαν ήδη αυτό το μακαρισμό. Τους ήταν οικείος από τον 37ο ψαλμό. «Και έτι ο λίγων και ούμοι υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ούμοι έβρεις. Οι δε πραείς κληρονομήσους υγιήν και κατατρυφήσουσιν επιπλήθη ειρήνης». Η υπόσχεση αντυχεί από ψαλμό σε ψαλμό. Από νομική σκοπιά, κληρονομιά εννοούμε το μοίρασμα της περιουσίας εκείνου που πεθαίνει, βιβλικά όμως εννοούμε ότι μας δίνονται όσα έχει υποσχεθεί ο Θεός,
που ανήκουν στους κληρονόμους της υπόσχεσής του, οι οποίοι δεν είναι κληρονόμοι εξ αίματος αλλά από επιλογή. Αγάπη και υπακοή, λέξη που προέρχεται από το ρήμα «ακούω». Είναι εύκολο να δούμε ότι οι πράοι κατέχουν ελάχιστα από τα πλούτη αυτού του κόσμου. Στην πραγματικότητα, ελάχιστοι άνθρωποι υπήρξαν που να κατέχουν λιγότερα από όσα ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει όμως και άλλος τρόπος να δούμε αυτόν τον κόσμο. Τρόπος που σαρώνει τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Αυτόν εκφράζει σε ένα χαϊκού ο Ιάπων ποιητής Ίσα, έχοντας ζήσει και ο ίδιος την ακραία φτώχεια. Ο κλέφτης το άφησε πίσω. Άνω κάτω τελεία, το φεγγάρι στο παράθυρο. Ο διαρρήκτης μπορεί να σου γδύσει το σπίτι τελείως, ακόμη και να το κάψει. Το φεγγάρι όμως δεν μπορεί να σου το πάρει, ούτε την τιμιότητα, την αξιοπρέπεια, την ικανότητά σου να αγαπάς. Αδυνατή να σου στερήσει την πίστη σου, να σε κάνει σαν τον ίδιο, δεν μπορεί. Κάποιοι πράοι της Ρωσίας είχαν μια σχέση σαν του Ίσα με τα υλικά αποκτήματα. Φορώντας ένδυμα προσκυνητή χωρίς τσέπες, άφηναν τα πάντα και πορεύονταν προσευχόμενοι από τόπο σε τόπο, τρεφόμενοι με το ψωμί που τους έδιναν. Δεν κατήχαν τίποτε. Αυτοί οι λιγότερο ισχυροί στον κόσμο. Όμως, βρέθηκαν να κατέχουν εκτάσεις απέραντες, δρόμους και δάση, εκκλησίες, μοναστήρια και προσκυνήματα, και να φιλοξενούνται από τους ευγενείς εκείνους ανθρώπους που τους δέχονταν σαν ευλογημένους πρεσβευτές του Θεού. Γι' αυτό μαρτυρεί και το πρώιμο κίνημα του μοναχισμού. Όλοι εκείνοι οι άνδρες και οι γυναίκες που εγκατέλειπαν τον τυπικά χριστιανικό κόσμο για να ζήσουν στην έρημο, σε τόπους που κανείς δεν ήθελε ή δεν θα κόπιαζε να μετέχει. Κληρονόμησαν μια γη που οι άλλοι φοβούνταν. Και τι ποθεί ο πράος? Ένα μικρό τόπο να ζήσει ήρεμα και ειρηνικά, απαντάει Ρενέ Ζίτσλοφ, μητέρα 6 παιδιών. Ένα μικρό κομμάτι γης, όπου τα παιδιά του μπορούν να τρέξουν, να παίξουν, να καλλιεργήσουν λαχανικά, βότανα και άνθη, να ζήσουν θεϊκά και να κληρονομήσουν την ίδια ζωή στα παιδιά τους. Γι' αυτό χρειάζονται γη και ο Θεός τους την προσφέρει. Είναι το ίδιο δώρο που έδωσε στον Αδάμ και την Εύα. Αλλά το έχασαν όταν εκδιώχθηκαν από την Εδέμ. Με την έλευση του Χριστού ξαναδίνεται η γη. Αυτή τη φορά στους πράους, ώστε να αναδημιουργήσουν την Εδέμ. Πόσο απελπιστικά υλική είναι η ζωή, παρατήρησε η γυναίκα μου φέτος τη 40η, πάνω που άρχισε η νηστεία. Ο χριστιανισμός, όπως και ο Ιουδαϊσμός που είναι η μήτρα του, παίρνει τον υλικό κόσμο στα σοβαρά. Η υπεσχημένη βασιλεία του Θεού δεν είναι ένας εθέριος παράδεισος με φτερωτά όντα που εγκαταστάθηκαν στα ανώτερα επίπεδα της ατμόσφαιρας, αλλά αναστημένοι εκ νεκρών άνθρωποι με σώμα και ψυχή, σαν και μας, και όμως αλλαγμένοι. Τα Ευαγγέλια μόνο οι υπαινιγμούς κάνουν για το τι σημαίνει η μεταμόρφωση. Έχουμε βέβαια και το παράδειγμα του εν Κανά γάμου. Εν τούτης, μια νήξη είναι ο μακαρισμός που υπόσχεται τη γη της Επαγγελίας στους πράους. Ο πράος θεωρείται ότι χάνει τα πάντα, σχολιάζει ο Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όμως ο Χριστός υπόσχεται το αντίθετο, λέει, όχι. Ο πράος, δηλαδή αυτός που δεν είναι βιαστικός και καυχισιάρης, είναι εκείνος που έχει τα αγαθά του σε μέρος ασφαλές, ενώ ο θρασίς συχνά τα χάνει όλα, ακόμη και τη ζωή του. Πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Τότε οι ευσεβείς, λέει ο Χριστός, θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του Πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.
Ψωμί για μένα, υπόθεση υλική. Ψωμί για τον αδελφό μου, υπόθεση πνευματική, λέει ο Νικολάη Μπερδιάγεφ. Ο Αβάς Ιωσήφ πήγε κάποτε στον Αβάν Λότ και του είπε: «Πάτερ, στο μέτρο των δυνάμεών μου εφάρμοσα ένα μέτριο κανόνα προσευχής και νηστείας, ησυχίας και περισυλλογής, και όσο μπορώ ελέγχω τη φαντασία μου. Τι άλλο πρέπει να κάνω?» Τότε ο ηλικιωμένος άντρας σήκωσε ψηλά τα χέρια του στον ουρανό και τα δάχτυλά του έγιναν σαν πύρινες γλώσσες. «Αν θέλεις, γίνε όλος φωτιά», του απάντησε. Και άλλος καλεί: «Από την πτωχία του πνεύματος στο πένθος και την πραότητα και τώρα στη δίψα για δικαιοσύνη. Δίκαιος είναι αυτός που ζει δίκαια, που διάγει βίο ηθικό και ανεπίληπτο ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Η δικαιοσύνη δηλώνει ενάρετο βίο. Η έλλειψη αρετής, αδυναμία. Είναι σαν να ζεις στο Κάνσας και να μην έχεις καταφύγιο να κρυφτείς όταν οι ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τα πάντα. Καλλιεργώ τις αρετές, σημαίνει οπλίζομαι ενάντια στις επιθέσεις, όχι των ανεμοστρόβιλων βέβαια, αλλά των πειρασμών. Περιλαμβανομένου και του πειρασμού της παθητικότητας και της αδιαφορίας. Ο Ιησούς Χριστός δεν λέει μακάρι όσοι ελπίζουν για δικαιοσύνη ή που υποστηρίζουν τη δικαιοσύνη, αλλά μακάρι αυτοί που πεινούν και ρυψούν για δικαιοσύνη, δηλαδή αυτοί που επήγονται για δικαιοσύνη, όπως επήγεται ο περιπατητής της ερήμου για ένα ποτήρι νερό ή όπως κλαίει το προσφυγόπουλο στον καταβλισμό για ένα ξεροκόμματο ψωμί. Οι ακροατές της επί του όρους ομιλίας ήξεραν από πείνα. Η φτώχεια ήταν συνηθισμένη κατάσταση και παραμένει εν πολλής και σήμερα. Όσοι έπρεπε να διαβούν την έρημο Νεγκεύ ή τους αγριότοπους του Σινά, είχαν ολοζώντανη την ανάμνηση αυτής της απεγνωσμένης λαχτάρας για μια γουλιά νερό. Ακόμη και αν λίγοι από τους αναγνώστες αυτού του βιβλίου απειλήθηκαν οι ίδιοι από λιμοκτονία, όλοι έχουμε γευτεί από παιδιά την πείνα και τη δίψα. Άραγε, υπάρχει Κυριακή που να μην ακούσουμε στην εκκλησία τα κλάματα μωρού που ζητεί επιγόντως να φυλάσει ή έχει κάποιαν άλλη ανάγκη? Αργότερα στη ζωή μας προκύπτουν άλλες πείνες και άλλες δίψες, εξίσου πιεστικές, αλλά που ικανοποιούνται πολύ δυσκολότερα. Πείνα της κοινωνικής ανόδου, πείνα για επιτυχία, αναγνώριση, υλικά αποκτήματα, σεξουαλική πείνα. Μόνο η πείνα για δικαιοσύνη είναι ασυνήθιστη. Σήμερα δε είναι ακόμη πιο δυσεύρετη από ό,τι στα χρόνια των Αποστόλων. Ποια δικαιοσύνη, αναρωτιέται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στις ομιλίες του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο? Εννοεί είτε το σύνολο της αρετής ή εκείνη τη συγκεκριμένη αρετή που αντιτίθεται στην απληστία. Πολλών ανθρώπων η ζωή οδηγείται από την απληστία. Πόσες φορές δεν δυστύχησα επειδή δεν είχα αυτό που ήθελα τη στιγμή που το ήθελα, ενώ μόλις το απέκτησα άνοιξε απλώς την πόρτα και την επόμενη επίγουσα ανάγκη μου. Τι καταστροφικός για την ψυχή κύκλος να μην μας φτάνει ποτέ τίποτα. Η πείνα για δικαιοσύνη είναι η μόνη όρεξη που ευλογεί ο Χριστός. Όχι την απληστία των υλικών αγαθών, της επιτυχίας και της αναγνώρισης, αλλά τη ζωή εν τη βασιλεία του μέσα από κάθε πράξη και αντίληψή μου. Ο Άγιος Λέων ο Μέγας, επίσκοπος Ρώμης τον 5ο αιώνα, υπογραμμίζει κάτι παρόμοιο στον δικό του σχολιασμό των μακαρισμών. Αυτή η πείνα, αυτή η δίψα, δεν κατευθύνεται προς τίποτα σωματικό ή επίγειο. Μονάχα ποθεί να χορτάσει με την καλή τροφή της δικαιοσύνης και να γίνει δεκτή στα έσχατα μυστήρια, να γεμίσει με τον ίδιο τον Κύριο. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ο Άγιος Λέων, ένας από τους μόλις τρεις πάπες που αναγνωρίστηκαν ως διδάσκαλοι της Εκκλησίας, εστίασε το έργο του στην ελεημοσύνη και άλλες κοινωνικές πτυχές της χριστιανικής ζωής, ακριβώς επειδή χριστιανική ζωή δεν είναι τόσο οι περί Θεού ιδέες μας, όσο το πώς ζούμε με τους γύρω μας. Να μαθητεύω στο Χριστό και να κάνω πως δεν βλέπω το φτωχό δίπλα μου είναι καθαρή αντίφαση.
ατελείς ωρέξεις που διαφεντεύουν τη ζωή μας αυτόν. Στο πορτρέτο του Dorian Gray, ο Oscar Wilde περιγράφει ένα νέο ακόρεστο γιανιάτα και ομορφιά. Σε αυτή τη μοντέρνα εκδοχή του μύθου του Δόκτορα Φάουστ γίνεται ένα σατανικό παζάρι που καταλήγει να γερνά ένα πορτρέτο στη θέση του ιδιοκτήτη του. Ωστόσο αυτό δεν φέρνει στον Dorian Gray αληθινή χαρά, μόνο ένα αίσθημα υπεροχής και περιφρόνησης για τους άλλους. Που και που ανεβαίνει στη σοφίτα, όπου έχει κρύψει το πορτρέτο, ώστε να δει τον εαυτό του όπως πραγματικά είναι, όχι όπως φαίνεται στον καθρέφτη ή στα μάτια των άλλων. Η αλωτινή ομορφιά της νιώτης εν τέλει γίνεται το πορτρέτο ενός αποκρουστικού τέρατος. Η ιστορία τελειώνει με την αυτοκτονία του Dorian μπροστά στο πορτρέτο που αποκαλύπτει ποιος ήταν στα αλήθεια ο Gray. Κλασική η ηθική του Wilde. Πρέπει να επιβληθούμε στις ορμές μας, αλλιώς θα μας επιβληθούν αυτές. Κάθε πάθος ή εξάρτηση που δεν τη θα σέβεται, μας παραμορφώνει. Στους άθλιους του Βίκτορ Σουγκό, το καθοριστικό γεγονός είναι η κλοπή μιας φρατζόλας ψωμί από τον Γιάννη Αγιάννη, ο οποίος θέλει να σώσει τα παιδιά της αδελφής του από τη λιμοκτονία. Είναι καλός και τίμιος άνθρωπος, όμως δεν μπορεί να βρει δουλειά. Αγωνίζεται να επιβιώσει σε μια κοινωνία φτιαγμένη να τιμωρεί μάλλον παρά να βοηθάει τους ανθρώπους, την οποία ενσαρκώνει ο ανηλεής και άκαρδος επιθεωρητής Ιαβέρης. Πολλών ειδών πείνες θεμελιώνουν την αφήγηση. Η επίγουσα φυσική πείνα των παιδιών σε έναν κόσμο εχθρικό για τους φτωχούς, η αγαπητική πείνα του Αγιάννη για τη ζωή και την ευημερία των ανιψιών του, καθώς και η προφητική πείνα του συγγραφέα για μια συμπονετική κοινωνική οργάνωση, για μια κοινωνία που δεν θα αναγκάζει τους πολίτες να κλέψουν, προκειμένου οι ανυπεράσπιστοι να μην πεθάνουν της πείνας. Στα αλήθεια ο Βίκτορ Ουγκό πεινούσε και διψούσε για δικαιοσύνη. Ο Χριστός ζητάει από εμάς, φίλοι ακροατές, να πεινάσουμε για τη δικαιοσύνη. Ο Νόε, ο αρχιτέκτονας της Κιβωτού, είναι ο πρώτος άνθρωπος στην Αγία Γραφή που παρουσιάζεται ως δίκαιος. Νόε, άνθρωπος δίκαιος, τέλειος όν εν τη γενεά αυτού, το Θεό ευηρέστησε Νόε. Στο ίδιο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι εκτός του Νόε και της οικογένειάς του, το ανθρώπινο γένος είχε απογοητεύσει το Θεό σε βαθμό που θα μετανιώσει για τη δημιουργία του. Ο Νόε θα ήταν σίγουρα ο περίγελος των γειτόνων του. Ποιος δεν θα έμοιαζε ανόητος αν έφτιαχνε πλοίο μακριά από τη θάλασσα και μάζευε ζευγάρια ζώων να τα βάλει μέσα. Ο Νόε, ο πρώτος ιδιοκτήτης ζωολογικού κήπου. Προφανώς είχε τα αυτιά του τεντωμένα σε φωνή που άκουγε αυτός μονάχα και τα έκλεινε για κάθε τι άλλο. Χάρη στην υπακοή του στο δημιουργό, σε πείσμα του χλεβασμού των γειτόνων, δόθηκε στο ανθρώπινο γένος και στο ζωικό βασίλειο μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Νόε λοιπόν, ο πρώτος δίκαιος άνθρωπος. Κατά την εβραϊκή παράδοση, ο αναγενιά Τσαντίκ, που συχνά θεωρείται σαλός, επομίζεται το ρόλο του Νόε. Ο επόμενος δίκαιος της γραφής είναι ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ λοιπόν είχε και αυτός τα αυτιά του στον ουρανό και υπακούοντας τη Θεία Εντολή οδήγησε την οικογένεια, τους δούλους και τα ζωντανά του στον τόπο που του υπέδειξε ο Θεός, χωρίς να γνωρίζει τον λόγο που ξεριζώθηκαν. Οι ψαλμοί βρίθουν αναφορών στις λέξεις «δίκαιος» και «δικαιοσύνη». Στον 36ο ψαλμό, ο δίκαιος άνθρωπος, έστω και φτωχός, εικονίζεται σαν πραγματικά πλούσιος. «Κρίσον ο λίγον το δικαίο υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν». Στον 91ο, ο δίκαιος συγκρίνεται με το δέντρο που έχει βαθιές ρίζες. «Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει, ως ιηκέδρος, η εν το λιβάνο πληθυνθήσεται, πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου, εν τεσαυλές του Θεού ημών εξανθίσουσιν». Στον 111ο διαβάζουμε «Εξομολογήσω μέση εν ευθύδητη καρδίας, εν το με μαθηκαίνεμε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». Και αρκετά παρακάτω «Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου».
Στο βιβλίο των παροιμιών τα χωρία περί δικαιοσύνης είναι ακόμη περισσότερα. Δίκαιος εδώ είναι ο αταλάντευτα τίμιος άνθρωπος. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτοί σκολιών ουδέ στραγγαλιώδες. Επίσης ο δίκαιος δεν αποτελεί ποτέ απειλή για τους συνανθρώπους του. Εν στόματι ασεβών παγείς πολίτες, αίσθησης δε δικαίων έβοδος. Ακόμη ο δίκαιος δεν βασίζεται σε υλικά αποκτήματα ούτε τα λαχταρά. Ο πεπιθός επιπλούτο ουτοπεσείται, ο δε αντιλαμβανόμενος δικαίων ούτως ανατελεί. Δικαιοσύνη ξέρει να δείχνει και στα ζώα, όχι μόνο στους ανθρώπους. Δίκαιος η κτήρη ψυχάς κτηνών αυτού, τα δε σπλάχνα των ασεβών ανελεήμονα. Μοιράζεται ό,τι έχει. Ασεβής επιθυμεί όλην την ημέραν επιθυμίας κακάς. Ο δε δίκαιος ελεά και η κτήρια φιδός. Δεν φοβάται μπροστά στον κίνδυνο. Φεύγει ασεβής μηδενός διώκοντος. Δίκαιος δε ως περλέον πέπιθε. Φυσικά προστατεύει τους στοχούς. Επίσταται δίκαιος κρίνην πενιχρής. Ο δε ασεβής ουνοεί γνώσιν. Ο προφήτης Ισαΐας ταυτίζει τον δίκαιο με τον ερχόμενο Μεσσία. Από του πόνου της ψυχής αυτού δείξε αυτό φως και πλάσε τη συνέση. Δικαιώσε δίκαιον ευδουλεύοντα πολλής και τας αμαρτίας αυτών αυτός ανήσει. Ο Ιερεμίας είδε ένα παρόμοιο όραμα. Ιδού η μέρα έρχονται, λέγει Κύριος, και αναστήσω το Δαβίδ ανατολήν δικαίαν, και βασιλεύσει βασιλεύς και συνήσει, και ποιήσει κρίμα και δικαιοσύνη είναι πηγής. Ο Χριστός μας διαβεβαιώνει ότι οι δίκαιοι είναι που θα σωθούν κατά την τελική κρίση. Τότε θα το απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού. «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε, ή να διψάς και σου δώσαμε να πιείς?» Αυτοί λοιπόν θα πάνε στην αιώνια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή. Στο πρόσωπο του δικαίου, οι άλλοι άνθρωποι, ιδίως οι αναγκεμένοι, γεύονται το έλεος του Θεού. Πολύ φοβάμαι ότι οι βιβλιοπόλες θα τοποθετήσουν το βιβλίο αυτό στα ράφια με την ταμπέλα «Πνευματικότητα». Μια καλή λέξη που σημαίνει τη ζωή εν Αγίω Πνεύματι. Σήμερα όμως δηλώνει ότι υιοθετώντας την κατάλληλη μέθοδο προσευχής ή διαλογισμού θα υψωθείς πάνω από τον κόσμο και τις μεριμνές του που σε διασπούν, μακριά από τα απελπιστικά βάσανα, και θα εισέλθεις στη μακαριότητα του Θεού ή του Βούδα ή κάποιας Ινδουιστικής θεότητας. Η χριστιανική πνευματικότητα ούτε μία σχέση έχει με την απώλεια της επαφής με όσους υποφέρουν. Οφείλει να βλέπει και να αντιδρά στον πραγματικό κόσμο με όλο του το φόβο, τον πόνο και το αίμα, να σώζει, να προστατεύει τους ανυπεράσπιστους, να μετέχει εδώ και τώρα στη δικαιοσύνη του Θεού. Προσευχή που να μας φράζει το οπτικό πεδίο στον τελευταίο των ανθρώπων είναι πόρτα για την κόλαση. Όπως γράφει ο Βίλιαμ Μπλέικ, «Ράκι τα ρούχα του ζητιάνου και ανεμίζουν στον αέρα. Μήπως σεράκι και οι ουρανοί ξεσκίζονται απάνω?» Οι γέροντες της ερήμου έχουν πολλά παραδείγματα δικαιοσύνης να διηγηθούν. Ο Αβάς Θεόδωρος της Φέρμης, ακολουθώντας τη συμβουλή του Αβά Μακάριου, πούλησε τα μόνα πολύτιμα υπάρχοντά του, 3 βιβλία, και έδωσε τα χρήματα στους φτωχούς. Ο ίδιος ο Αβάς Μακάριος είχε βοηθήσει έναν κλέφτη να κλέψει το ίδιο του το κελί. Στις πράξεις αυτές καταλαβαίνουμε την κένωση, τον εαυτό μας που κενούται λόγω της αγάπης. Κάθε φορά που παρετούμαστε από τον υλικό μας πλούτο, κάθε φορά που αρνούμαστε να καταδικάσουμε, ρίχνουμε φως μέσα στο σκότος. Ο Αβάς Λότ είπε στον Αβά Ιωσήφ να γίνει όλος πυρ.
Η πείνα και η δίψα για δικαιοσύνη είναι ο μακαρισμός του πυρός. Η κατακλυσμική λαχτάρα να κάνουμε την επηγή ζωή αντάξια της ουράνιας. Η ορθόδοξη μοναχή Μαρία Σκόπτσοβα πέτυχε στα αλήθεια να γίνει πυρ. Γεννήθηκε το 1891 στη Ρίγα της Λετωνίας, που τότε ανήκε στη Ρωσία. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και στα νιάτα της έγραφε ποίηση. Η συλλογή της, Σκητικά θράβασματα, ήταν πολύ γνωστή στους λογοτεχνικούς κύκλους της Αγίας Πετρούπολης. Λίγο πριν την Επανάσταση, εντάχθηκε στο Σοσιαλιστικό Επαναστατικό Κόμμα. Όταν όμως οι Μπολσεβίκοι ανέτρεψαν τη δημοκρατική κυβέρνηση τον Οκτώβρη του 1917, εκείνη έφυγε για την Ανάπα στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί παντρεύτηκε έναν αντιμπολσεβίκο αξιωματικό, έκανε δύο παιδιά και υπηρέτησε για ένα διάστημα ως δήμαρχος, δεχόμενοι απειλές τόσο από τους δεξιούς όσο και από τους αριστερούς. Τελικά, όταν το 1923 απειλήθηκε με δολοφονία, ακολούθησε το ρεύμα των προσφύγων που ξεριζώθηκαν με την Επανάσταση και τον εμφύλιο πόλεμο και κατέφυγε στη Γαλλία. Στο Παρίσι γέννησε με ασφάλεια τον Γιούρι, όμως το δεύτερο παιδί της σύντομα πέθανε από μηνυγκίτιδα. Αυτή η τραγωδία έθεσε σε κίνηση μια βαθιά μεταστροφή, αφού μέσα από το πένθος της ξεπήδησε η αποφασιστικότητα να επιδιώξει μια πιο αυθεντική και εξαγνισμένη ζωή. «Αισθάνθηκα, εξομολογείται, ότι ανοίχτηκε μπροστά μου νέος δρόμος και καινούριο νόημα στη ζωή. Να γίνω μητέρα για όλους. Για όλους όσοι χρειάζονται μητρική φροντίδα, αρρωγή και προστασία». Αφοσιωμένη ψυχήτη και σώμα της στην προσπάθεια να βοηθήσει τους Ρώσους πρόσφυγες, άρχισε να τους αναζητεί σε φυλακές, νοσοκομεία, ψυχιατρία, φτωχογειτονιές. Έδινε όλο και μεγαλύτερη σημασία στη θρησκευτική διάσταση του έργου της, στην επίγνωση ότι κάθε πρόσωπο είναι η εικόνα του ίδιου του Θεού που σαρκώθηκε στον κόσμο. Έτσι προέκυψε η ανάγκη να δεχτώ αυτή την ακατάληπτη φανέρωση του Θεού, χωρίς όρους, να λατρεύω την εικόνα του στο πρόσωπο των αδελφών μου. Ο επίσκοπος την παρακίνησε να γίνει μοναχή, μιας και ο γάμος της είχε τερματιστεί. Δέχθηκε μόνο αφού την καθησύχασε ότι θα είχε την ελευθερία να παραλλάξει κάπως τη μοναχική της ζωή, δηλαδή να παραμείνει ενεργή στον κόσμο, ώστε κανένα εμπόδιο, όπως έλεγε η ίδια, να μην παρεμβάλλεται ανάμεσα στην καρδιά της και σε εκείνον και στις πληγές που έφερε. Το 1932 εκάρη μοναχή και έλαβε το όνομα Μαρία. Απορρίπτοντας τη μοναστική απομόνωση, νίκησε ένα σπίτι στο Παρίσι αρκετά ευρύχωρο για να στεγάσει ένα εκκλησάκι, μαγειρίο και κοιτώνες για εξαθλειωμένους πρόσφυγες. Για τον εαυτό της, Αγγελή κράτησε το ελάχιστο, ένα ράντσο πλάι στον καυστήρα του υπογείου. Το σπίτι της έγινε κέντρο ελέους αλλά και διαλόγου. Στην κουζίνα έτρωγαν οι άποροι και στο χώρο υποδοχής, το καλοκαίρι στην πίσω αυλή, μαζεύονταν οι σημαντικοί εμιγκρέδες διανοούμενοι των Παρισίων για να συζητήσουν πώς συνδέονταν τα κοινωνικά αιτήματα της εποχής με την πίστη. Καρπός αυτών των ζυμώσεων ήταν ένα νέο κίνημα, η Ορθόδοξη Δράση, που στρατεύθηκε στην κοινωνιοκεντρική διάσταση του Ευαγγελίου. «Πρέπει να μεταγράψουμε στην ίδια τη ζωή το νόημα της λειτουργίας», έλεγε η αδελφή Μαρία. «Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, γι' αυτό μας άφησε παρακαταθήκη τη Θεία Λατρεία». Η γερμανική κατοχή στο Παρίσι το 1940 σήμανε την αρχή του τέλους για την ίδια. Με δεδομένο τον ναζιστικό ρατσισμό, η δράση της προσέλαβε σκοπίμως αντιστασιακά χαρακτηριστικά. Εκτός από την κανονική φιλοξενία που πρόσφερε στους φτωχούς, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της, βοηθούμενη από τον ιερέα της Εκκλησίας, πατέρα Δημήτριο Κλεπίνιν και τον γιο της Γιούρι, ώστε να βοηθήσει Εβραίους και άλλους διωκόμενους από τους Ναζί. Τις άγριες ημέρες του Ιουλίου του 1942, όταν οι Ναζί συγκέντρωσαν χιλιάδες Εβραίους στο χειμερινό ποδηλατοδρόμιο, η μητέρα Μαρία κατάφερε να μπει και αυτή στα κλεφτά και να φυγατεύσει Εβραιόπουλα μέσα σε κάδους σκουπιδιών, συνεννοημένη με τους υπαλλήλους της αποκομιδής των σκουπιδιών. Τον ίδιο μήνα,
όταν βγήκε η διαταγή που απαιτούσε να φορούν οι Εβραίοι το κίτρινο αστέρι, έγραψε το ποίημα με τίτλο «Ισραήλ». Δύο τρίγωνα, ένα αστέρι, τον βασιλιά Δαβίδ, του προπάτορά μας ασπίδα, εκλογή είναι, δεν είναι προσβολή, είναι ο μέγας δρόμος, δεν είναι το κακό. Άλλη μια φορά ο λόγος εκπληρώνεται, άλλη μια φορά η τρομπέτα του τέλους αλπίζει και τη μοίρα αυτού του μεγάλου λαού άλλη μια φορά διαλαλεί ο προφήτης. Υποδιωγμών και πάλι Ισραήλ, αλλά τι είναι για σένα των ανθρώπων η κακία, για σένα που άκουσες τη βροντί από το Σινά. Παρότι γνώριζε πως η Γκεστάπο την παρακολουθούσε στενά, η μητέρα Μαρία συνέχισε τη δράση της υπέρ των Εβραίων. Δεν υπήρχε περίπτωση να τα παρατήσει, έλεγε στους φίλους της. Μια καταγραφή στο ημερολόγιο της φωτίζει τη δύναμη της πίστης που της είχε δώσει ο Θεός. Έρχεται μια στιγμή, λέει, που αναφλέγεσαι από αγάπη και μέσα σου ξεχυλίζει η επιθυμία να ρίξεις τον εαυτό σου στα πόδια ενός άλλου ανθρώπου. Αυτή η στιγμή είναι αρκετή. Ακαριέα συνειδητοποιείς ότι όχι απλώς δεν χάνεις τη ζωή σου, αλλά σου επιστρέφεται διπλάσια. Στις 8 Φεβρουαρίου 1943 συνελήφθη μαζί με τον πατέρα Δημήτριο Κλεπίνιν. Αποδέχθηκε με προθυμία τις κατηγορίες, ότι δηλαδή βοηθούσε τους Εβραίους να ξεφύγουν από τα αστυνομικά μπλόκα. Ήταν απλώς το καθήκον της ως χριστιανής. Όταν ο πατήρ Δημήτριος οδηγήθηκε για ανάκριση, ο πράκτορας της Γκεστάπο, ονόματι Χόφμαν, υιοθέτησε μια διαλλακτική τακτική. Όπως φαίνεται στον μεταξύ τους διάλογο, ματαιοπονούσε. Χόφμαν, αν σε απελευθερώσουμε, υπόσχεσαι να μην ξαναβοηθήσεις Εβραίους. Πατήρ Δημήτριος, όχι βέβαια. Είμαι χριστιανός και πρέπει να κάνω το καθήκον μου. Ο Χόφμαν του ρίχνει γροθιά στο πρόσωπο. Εβραιόφιλε, πώς τολμάς να λες ότι είναι χριστιανικό σου καθήκον να βοηθάς αυτά τα γουρούνια. Ο πατήρ Δημήτριος συνέρχεται και βγάζει τον σταυρό από το ράσο του. Αυτό τον Εβραίο τον ξέρεις? Τώρα πια ο ανακριτής τον χτύπησε και τον έριξε χάμω. Μαζί με την μητέρα Μαρία και το γιο της Γιούρη μεταφέρθηκαν στην Κομπιένη, όπου ο πατήρ Δημήτριος λειτουργούσε κάθε μέρα και προετοίμαζε τον Γιούρη για τη χειροτονία του. Στο τελευταίο γράμμα του από την Κομπιένη προς φίλους που ζούσαν στο Παρίσι, γράμμα που βρέθηκε σε μια βαλίτσα που αργότερα επιστράφηκε σπίτι του, ο Γιούρη έγραφε τα εξής. «Είμαι απόλυτα γαλήνιος και κατά κάποιο τρόπο υπερήφανος που θα έχω την τύχη της μητέρας μου. Υπόσχομαι να υποστώ τα πάντα με αξιοπρέπεια. Ό,τι κι αν συμβεί, θα είμαστε και πάλι μαζί αργά ή γρήγορα. Με κάθε εντυμότητα ομολογώ ότι τίποτα πια δεν με φοβίζει. Ζητώ συγχώρηση από όποιον τυχόν πλήγωσα. Ο Χριστός να είναι μαζί σας». Το Δεκέμβριο ο Γιούρη και ο πατήρ Δημήτριος μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ, όπου και πέθαναν το χειμώνα. Ο Γιούρη ήταν μόλις 24 ετών. Η μητέρα του βρισκόταν στο περιβόητο γυναικείο στρατόπεδο Ράβενσμπρουκ, βόρεια του Βερολίνου. Επιβίωσε σχεδόν μέχρι το τέλος του πολέμου, φροντίζοντας το σώμα και την ψυχή των συγκρατουμένων της. Αρκετά συχνά αντάλλασε το ψωμί της με μια βελόνα και λίγη κλωστή, ώστε να κεντάει κονίτσες. Έδιναν μεγάλη δύναμη στην ψυχή της. Τελευταίο της έργο ήταν μια εικόνα της Παναγίας με το Χριστό σε παιδική ηλικία, που έφερε ήδη στα χέρια και στα πόδια τις πληγές του Σταυρού. Στις 31 Μαρτίου 1945, Μεγάλη Παρασκευή, και ενώ οι βολές των ρωσικών στρατευμάτων που πλησίαζαν ακούγονταν από μακριά, η μητέρα Μαρία πήρε τη θέση μιας Εβραίας κρατούμενης και πέθανε στο θάλαμο αερίων. «Κατά την τελική κρίση», συνήθιζε να λέει, «δεν θα ερωτηθώ αν πέτυχα τον ασκητικό μου κανόνα, ούτε πόσες μετάνοιες έκανα. Ο Θεός θα με ρωτήσει αν τάισα τους πεινασμένους, αν έδισα τους γυμνούς, αν επισκέφθηκα τους αρρώστους και τους φυλακισμένους. Αυτό μόνο θα με ρωτήσει». Μακάρι λοιπόν
λοιπόν οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή, και μάλιστα ζωή περίσχε, λέει ο Χριστός. Σε πολλά σπίτια Ορθοδόξων οι άνθρωποι ευλογούν το μεσημεριανό τους φαγητό με μια στροφή από τον 21ο Ψαλμό. Φάγονται πέμπτες και εμπληστήσονται και ενέσους οι Κύριον οι εξητούντες αυτών, ζήσονται εκαρδίοι αυτών εις αιώνα αιώνος. Κάποτε ένας καλεσμένος μας σχολίασε μετά την προσευχή: «Θα αστειεύεστε, εδώ οι πλούσιοι δεν ικανοποιούνται με τίποτα και εσείς κάνετε λόγο για πέμπτες που θα χορτάσουν?» Ο Ψαλμός νοηματοδοτείται μόνο αν έχουμε κατά νου ότι αναφέρεται στην πτωχία του πνεύματος, όχι στην υλική φτώχεια. Κάποιος που δεν είναι απλώς φτωχός, αλλά φτωχός στο πνεύμα, τι είναι ευγνώμων παρά τα λίγα που διαθέτει. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος Μπλουμ, που έφυγε πρόσφυγας από τη Ρωσία και ηγήθηκε της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βρετανίας, ρωτήθηκε κάποτε πώς μπορούμε να γίνουμε ταπεινοί. «Είναι πολύ μεγάλο για να το ζητήσουμε. Ας προσπαθήσουμε απλώς να είμαστε ευγνώμονες», απάντησε. «Δεν ανταμοιβόμαστε για την πίστη μας με μετρητά. Η δικαιοσύνη δεν μετριέται στη ζυγαριά του μανάβη. Η σωματική πείνα δεν λείπει από τον κόσμο μας και δεν έχουμε στοιχεία ότι το να είσαι χριστιανός βελτιώνει τη διατροφή σου. Οι περισσότεροι χριστιανοί είναι φτωχοί και η φτώχεια είναι συχνά συνώνυμη της πείνας. Ο Χριστός μας διδάσκει δια των μακαρισμών να στρέφουμε την πείνα μας προς τη δικαιοσύνη, όχι προς την τροφή ή τα υλικά αγαθά, ώστε να ζούμε σε ενότητα με τον Θεό και τη ζωή μας, μεταμορφωμένη από την αγάπη, να είναι ζωή ελέους. Τούτο δε συνεπάγεται απαξίωση των υλικών αναγκών της ζωής». Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ravensbrück, οι κρατούμενοι, πολλοί από τους οποίους πέθαιναν από ασθένειες που οφείλονταν σε χρόνιο υποσιτισμό, δεν άφηναν να πάει χαμένο ούτε ψίχουλο. Η μητέρα Μαρία εκτιμούσε και το τελευταίο ψυχουλάκι ψωμιού, δεν ζούσε όμως γι' αυτό. «Ξέρουμε καλά ότι οι φτωχοί πεινούν και ότι πολλοί λιμοκτονούν. Από την άλλη, οι πλούσιοι είναι χορτασμένοι. Ο Άγιος Λέων έγραψε σχετικά 16 αιώνες πριν. Πιστεύετε γενικά ότι των πλουσίων οι επιθυμίες ικανοποιούνται στο έπακρο επειδή είναι άπλιστοι?» «Όχι», μας διδάσκει ο Χριστός. «Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Χορταίνουμε μόνο με δικαιοσύνη. Και γι' αυτό, όσο ζούμε δίκαια, να μην φοβόμαστε ούτε την φτώχεια, ούτε την πείνα. Οι άπλιστοι είναι που χάνουν τα πάντα. Όπως ακριβώς ο εραστής της δικαιοσύνης έχει εξασφαλίσει όλων των ανθρώπων τα αγαθά». Σε κάποιο φίλο εφημερίδας των αρχών του 70, στην Αμερική δημοσιεύθηκε ένα δοκίμιο με τίτλο που εξάπτει την περιέργεια: «Έρευνα περί του αρκετού». Ο άνθρωπος που αισθάνεται ότι του φτάνουν όσα έχει είναι δυσέβρετος. Η έννοια του αρκετού δεν υφίσταται και, καθώς φαίνεται, είναι στη φύση των αυτοκρατόρων να ωρέγονται μεγαλύτερες αυτοκρατορίες. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και ο συγγραφέας του βιβλίου «Προνομιούχη», το οποίο εστιάζει στα παιδιά των πλουσίων, παιδιά που βλέπουν τόσο σπάνια τους πολυάσχολους γονείς τους, ώστε αισθάνονται σαν πλούσια ορφανά. Σήμερα, με αυτά τα λόγια περί δικαιοσύνης και της ευαισθησίας, της συμπόνιας που πρέπει να δείχνουμε οι χριστιανοί απέναντι στους φτωχούς, μόνο έτσι θα χορτάσουμε, μας λέει ο Χριστός, εάν πεινούμε και διψούμε για δικαιοσύνη, για κοινωνική ισότητα δηλαδή, με λόγια έτσι πιο μοντέρνα. Τζιμ Φόρεστ, ο ορθόδοξος συγγραφέας του βιβλίου «Η κλίμακα των μακαρισμών», μας συντρόφευσε και σήμερα.
Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Μένετε εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και για τη συνέχεια του προγράμματος. Καλό σας απόγευμα. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.